Κωστή! Ναι! Καλημέρα! Έλα ρε Κωστή, καλημέρα! Καλημέρα! Καλό στο Μάκη! Καλό στον στρατηγό! Καλημέρα! Δόξα τω Θεώ! Θέλω να πω κάτι πρωτού το έχω στο μυαλό μου και πάντοτε με ξεφεύγει. Ναι. Ακούγομαι, Κωστή, ε! Πεντακάθαρα, άμα δεν ακούγεις θα το πω, Μάκη! Ναι. Ναι! Θέλω να πω κάτι για το Μητρίτσα, θέλω να πω. Ναι. Ότι αυτός ο άνθρωπος, ας το πούμε, του λείπανε διάφορα γεγονότα. Πει, ας το πούμε, π.χ. ότι δεν είχε ψυχολογία, ότι ήταν ναι. κάπως σαν του βάλει του μπόξ. Ναι, 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 ναι. Αυτό το κουσούμι του το ξαναδώσανε πίσω. Δουλεύτηκε αυτό το θέμα. Και από το παιχνίδι, εγώ θα πάω και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ναι, σωστά, πριν την ΑΕΚ. Παναθηναϊκό. ΑΕΚ, κύπελο, ναι. Και το χθεσινό που πέσαμε, ναι. δηλαδή με την Τρίπολη, με την... Ατρόμητο, ναι. Ατρόμητο, με τον Ατρόμητο, ναι. ήταν από τα πιο Βεβαίως. Δυνατά στοιχεία του ΠΑΟΚ ναι. ήταν. Από τους καλύτερους. Δηλαδή δουλεύτηκε αυτό το... Ο Μητρίτσα δουλεύτηκε δηλαδή επάνω, πήρε την αυτοπεποίθησή του και είναι δηλαδή μια χαρά τώρα από εκεί που ήταν δηλαδή με την καλή έννοια, θα την πω έτσι τη λέξη, σαν παραπεταμένος ναι, μέσα στα αποδυτήρια, ναι. τώρα μπαίνει κάπως κατάλαβες, έτσι. Κατάλαβες ναι, ναι, ναι. τι θέλω να πω. Κέρδισε ένα παίχτη ομάδα. Κερδίσαμε ένα παίχτη που ναι. δουλέψανε πάνω του και έτσι. Ναι, ναι. Άρα όλα θέλουν δουλειά. Όλα θέλουν δουλειά. Και εντάξει δεν λέμε ότι είναι ο Μπέντεκα, αλλά είναι δηλαδή και αυτός να πούμε ένα γιατί το ποδόσφαιρο να ξέρετε κάτι παοξίδες, είναι ομαδικό άθλημα, ομαδικό να το καταλάβετε αυτό. Ο ένας παίζει για όλους και όλοι για έναν. Σωστό, σωστό. Άμα έχουμε αυτήν την ομαδικότητα ΠΑΟΚ δεν χάνει πουθενά. Και έτσι κερδίσαμε και το Μήτριτσα. Που ήταν, ας το πούμε, αν λέγανε, έλα μωρέ δανεικός είναι σε 30-40 μέρες θα φύγει, όχι ναι. δεν είναι έτσι. Πήρανε ναι. χαμπάρι αυτοί που είναι υπεύθυνοι να δουλέψουν και σε αυτό το όνομα που λέγανε Μητρίτσα και το ξαναφέρανε στη ζωή. Το ξαναφέρανε στην ποδοσφαιρική ζωή. Έτσι, έτσι. Ήθελα να πω αυτό γιατί θα το ξεχνούσα, Κωστή. Ναι, ναι. Του μίλησε Μάκη και ο προπονητής και ο Μπότο. Δεν είναι ένα κάτι που τα γνωρίζω. Τα λέω και για τον κόσμο, δεν το λέω επειδή δεν το ξέρεις. Με που είναι υπεύθυνοι, είναι ο Μπότος, είναι ο προπονητής του, είναι ο ΑΒΙΤΑ. Κατάλαβες ότι τον ξαναφέρανε στην ποδοσφαιρική ακριβώς, ζωή. Ακριβώς. Γιατί ήταν πεθαμένος, ήταν να σου πω έτσι πιο μπλάχι. Έτσι είναι. Έτσι, έτσι, δεν κερδίσαμε ένα ποδοσφαιρί και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται. Φυσικά. Εκεί που ήταν σαν παραπεταμένος, έτσι θα την πω αυτή να την έκφραση, γιατί έτσι μου βγαίνει, ξαναγύρισε πίσω στην ποδοσφαιρική ζωή. Ακριβώς. Και είναι πολύ καλός και το απέδειξε με την ΑΕΚ που πέσαμε και προπαντός εκτός έδρας που πέσαμε. Λες και ήταν δηλαδή εκείνα που έκανε τα φιγουράτα, λες και ήταν ο ΑΒΙΤΑ ναι. και ο ΔΕΝΤΑ. Την κάρβωσε και εκείνη την κολάρα να πούμε και ο άλλος ο ζαμπλακωμένος ο προπονητής με τα μάγουλα, παραμάγουλα και έτσι και δεξιά αριστερά. Έτσι, έτσι, λοιπόν, ναι, μα έτσι είναι, ρε μακαρονάδες και έτσι και πολλά αγγλικά έτσι θα γίνει, να πούμε, σαν τουλούμπα θα γίνεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα θέμα αυτό. Το είπα για τον Μητρίτσα, αυτό ήθελα να πω, γιατί το είχα βάρος μέσα στην καρδιά μου και λιγάκι το ψιλοκαυγήσαμε με την καλή έννοια γιατί δεν έδειχνε τίποτα. Αφού δεν έδειχνε, Μάκη, τι να πούμε, να τον πενέσουμε. Ναι, δεν έδειχνε, ναι. Και τώρα να πούμε είναι, πρέπει να το σεβαστούμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Τώρα να πάμε στον Πότος. Επειδή έμαθα στη ζωή μου να μην τρώω παραμυθί από κανέναν, ναι. ούτε από εφημερίδες, ούτε από πρόλογο, ούτε από ραδιόφωνο, ούτε από τηλεόραση. Πάντως το μεγαλύτερο σκριτής για μένα ήταν τα μάτια μου. Τα μάτια σου, τα αυτιά σου, βεβαίως. Όταν έγινε αυτό το πάντρεμα που έγινε εκεί επάνω που έγινε, γιατί ο Κυριάννης είναι πολλά εκατομμύρια χρόνια μπροστά. Όλο το καλό ξεκινάει από τον Κυριάννη. Έτσι. Αλλά πάλι ραντεβού. Το είπε και αυτός, λέει, δεν μίλησε ποτέ για φραγκοδίφραγκα. Την ιστορία. Και έτσι να πούμε έτσι. Έκανε αυτό το πάντρεμα που ξέρει και ο Κυριάννης τι θέλει δηλαδή ο ΠΑΟΚ για να γίνει αυτό το πάντρεμα. Γι' αυτό τον έφερε από το Δεκέμβρη για να δει όλα τα μελανά σημεία δηλαδή του ΠΑΟΚ. Ας το πούμε δηλαδή άμα τον έφερε τζάμπα τώρα το... Καλοκαίρι. Τέλη Μαΐου ας το πούμε παραδείγματος χάρη δεν θα ξέρει, δεν θα ξέρει τίποτα. Ακούγομαι θα σου πω, ναι.
και κερδίσαμε αυτούς τους 7 μήνες και τώρα ξέρει δηλαδή αποκλειστικά δηλαδή το καλοκαίρι τι, τι θα κάνει. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Είπαμε το εξής που το λέγαμε και αυτό από παλιά σε κάποιες ομιλίες που κάναμε δηλαδή μέσα στο ραδιοφόρο, λέγαμε ότι τρομερή σέβαση πρέπει να έχουν δηλαδή ο προπονητής του ΠΑΟΚ με τον κύριο Μπότο. Καλά ο Σαββίδης δεν τρώει παραμύθι, δεν τρώει παραμύθι, του διαβάζει αυτούς πάντοτε να πούμε πώς δουλεύουν ή άμα έχουν σύλλες και τον Ατάλο. Ακριβώς. Συνεργασία. Δεν είναι κοινοτυπία δηλαδή, ας το πούμε, ο ένας να μην θέλει το άλλο. Δεν χωράνε. Είδε τι είπαν για το Λίρα, τι είδε τι είπε. Είναι άκρη συγχαρητήριο μόνο που είπε και τον έδωσε ηθικό. Και θα παίξει και στην Εθνική Ελλάδα θα παίξει ο Λιράτζης. Δεν κάναμε εμείς λάθη ποτέ. Εκεί που προλογάραμε όλοι ότι ο Λιράτζης, ο Τσιγκάρας είναι παιχταράδες, ο Κούγκες που είναι παιχταράδες, που θα παίξει και αυτός μπαλάρα. Φυσικά. Και όταν θα γυρίσει και ο άλλος να πούμε από, τη, από εκεί από το Βέλγιο και αυτός θα παίξει. Ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ θέλει τέσσερις κολόνες μεγάλες και θα γίνει αυτό το πάτσερμα μεταξύ και κατάλαβες πως θα λέω. Έτσι, έτσι, μάχη, έτσι. Είναι σημαντικό που ναι, αυτό αναφέρθηκε είναι το θέμα, στις υποδομές. Ναι, ναι το, εντάξει, είπε την αλήθεια. Όλοι εμείς τα ξέραμε αυτά τα γράμματα από τότε που ήταν, όταν ερχόταν μάλλον. Ξέραμε, ας το πούμε, τη βιογραφία, ποιος είναι ο Μπότος. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Κυριάννη. Πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Διοικεί τον ΠΑΟΚ άνετα. Δεν έχει το παραμικρό οικονομικό πρόβλημα η ομάδα που έβλεπα εγώ πολλά παλιά δεξιά-αριστερά. Ναι. Και εκεί που γονατούσαν έτσι αντιπώ τη λέξη, δεν τη λέω διαφορετικά. Ναι. Και έχει λυμμένο και διοικεί τον ΠΑΟΚ όπως είναι ένας που είναι κύριος δηλαδή, είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο είναι. Μεγάλη λοιπόν, υπόθεση. Δεν μεγάλη. Έχουμε δηλαδή κάποιο ταμπά. Άσου να το πω και αυτό μην με ξεφύγει. Ναι. Δεν έχουμε να τα βά και να βάλει κάποιο προσφυγικό διευθυντή σε κάποια ομάδα και να παίρνουν εντολές από αυτά. Να το πιάσεις κοστίφο το λέω. Ανδρίκελο με λίγα λόγια. Αχυρά ναι. άνθρωπο. Άμπραβο ναι. παραμύθι μπλα μπλα ναι. και έτσι. Όχι. Αυτός λοιπόν στην είπαμε κορυφή. Για τον Πόδος. Είπαμε από τότε εγώ χάρηκα. Εχθές μίλησε ο άνθρωπος. Θα είπε όπως για να πάρουν και χαμπάρι όλοι οι παοξίδες. Πώς πρέπει δηλαδή να έχουν μάλλον την κλάβα τους να την έχουν ήσυχη γιατί, είναι ένα, γιατί ο άνθρωπος είναι ειλικρινής λέει τα πράγματα με το όνομά τους και έτσι και δεξιά αριστερά. Ακριβώς, ακριβώς. Ένα άλλο θέμα που είπαμε για τον Τσιγκάρα χθες που λέγατε με έναν ακροατή σου που λέγαμε από τη Χαλκιδική που είναι κυπελούκος ο ΠΑΟΚ για τον Τσιγκάρα δεν λέγατε. Ναι, ναι, βέβαια, ναι. Έχουμε και πρωταθλητή από τη Χαλκιδική, ναι. Ακούτε. Ναι. Με ακούς Κωστή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και πρωταθλητή. Έχουμε το Λάκη το Σεργιούδα. Α, ναι, σωστά. Τερματοφύλακας. Ναι, όχι, σωστά. Ναι, ναι. Αυτά σε μιλάει ο Μάκης ναι, τώρα. Ναι, 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 ναι. Ναι, εγκυκλοπαίδεια. Αφού είσαι εγκυκλοπαίδεια. Εγκυκλοπαίδεια είσαι. Όχι, ρε, μην με λες εσύ. Το χωριά του Τσιγκάρα, ρε. Ναι. Τα χωριά τους είναι δίπλα τους. Μάλιστα. Σωστά, και χαίρομαι πολύ που τον παρομοιάσατε κάπως με δαμανάκι και έτσι. Ναι. Εδώ θα πω το εξής. Είναι με καμιά 6-7-8 άτομα που παίξανε μπάλα στον ΠΑΟΚ. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δαμανάκης και ο Σκαρτάδος. Εγώ έχουμε που τον έχουμε αδυναμία τον Τσιγκάρα να παίξει και να γίνει ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Αλλά υπάρχουν μερικές φανέλες δεν μπορείς να τις πλησιάσεις. Ναι. Π.χ. το Σκατάδο, το Δαμανάκι. Δύσκολα. Δεν πλησιάζονται αυτοί. Ναι, ναι. Δεν πλησιάζονται γιατί ήταν ποδοσφαιρική οντότητα. Τι ο Σταύρος, ο Σαράφης, ο Τερζανίδης. Καλά για τον Κούδα να πούμε δεν λέω τίποτα. Γιατί ήταν η μεγαλοποίηση να πούμε του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. 50 χρόνια μπροστά όταν έπεσε ο Γιώργος Μπάλα. Έπεσε 50 χρόνια δηλαδή μπροστά. Έπεσε. Ήταν πολύ μπροστά ήταν στο ποδοσφαίρο. Ναι. Είπε Μάκη, ναι, Μάκη είπε ο Κροατής ότι μου θυμίζει σε κάποιες στιγμές. Εννοείται ότι δεν συγκρίνεις. Έχει πολλά ψωμιά να φάει για να μπορείς να πεις Δαμανάκη Σκαρτάδος. Ναι, ναι. Όχι, εγώ είμαι εγώ. Εσείς και έχουμε αυτό να γίνει στην πράξη. Θα μακάρι, κάνω πιο πολύ. Μα φυσικά, μακάρι. Αλλά αυτός μακάρι. Ο Γιάννης ο Δαμανάκης ήταν να πούμε ένα. Τεράστια πώς να σε πω κάτι. Τέτοιο εργαλείο δεν έχει βράσει. Τεράστια. Αυτό τη θέση, πώς λέγεται αυτός ο χαφ, ρε, πώς λέγεται. Το αμυντικό χαφ. Ναι, εκείνος ο Μαυρούκος, πώς λέγεται. Ο Ποκμπά, ο Καντέ.
Όχι, όχι, ρε, ο Χάβρε, σε λέω. Ναι, Χάφ είναι αυτή που είπα. Ο... Κόντε, κόντε, κοντέ, καντέ, ναι, ναι, κοντέ, ναι, ναι, πώς λέγεται. Πώς λέγεται? Της Τσέλσι, λες, ο Καντέ, ναι. Ναι, ναι, και ναι, ναι, χαπάρα, ρε. Ναι, ναι. Πάντων, έτσι ήταν και ο Δαμανάκης ήταν. Καλά, για τους Καρτάλους δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα, γιατί ήταν... Δηλαδή, εμείς πήγαμε να παίξουμε με την Νάπολη. Την Νάπολη είχε. Και η Νάπολη είχε, πρόσεχε τι θα σε πω εγώ τώρα. Είχε πάνω από το 70% το ποδοσφαιρικό υλικό της Νάπολη ήταν εθνική Ιταλίας. Και σύνα που είχε αυτό το πράγμα, είχε να πούμε και τον Καρέκα, είχε και τον άλλο το χαφ, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, όλο και τον Μαραντόνα. Τον Αλεμάο μήπως? Ναι, Αλεμάο, ναι. Αλεμάο, Καρέκα, Μαραντόνα. Ναι, ναι, ναι. Και όμως αυτός ο Σκαρτάδος που ήταν τόσο τόσο μυαλό δεξιά αριστερά, πήγαμε εκεί και χάσαμε με ένα σιωπένα, ναι, ναι, τη, ναι, χάσαμε. Ναι, 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 ναι. Εγκέφαλος. Για τέτοια εμφάνιση κάναμε εμφάνιση. Γιατί είχαμε έναν οδηγό που φορούσε να πούμε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Λέγεται αυτός Γιώργος Σκαρτάδος. Και είναι λιγάκι έτσι σαν παράπονο το έχω εγώ, που λείπουνε αυτός, λείπει δηλαδή για μένα προσωπική μου αντίληψη. Έπρεπε δηλαδή ο Γιώργος να είναι μέσα στην ομάδα. Μέσα. Αυτά είναι, ναι, ναι. Άλλα καπέλα είναι. Ναι. Δηλαδή εγώ το νιώθω λιγάκι σαν αδικία να μείνω ολόκληρος Χαρτάδος κάπως, δηλαδή μέσα σε τόσες θέσεις που υπάρχουν εκεί, ναι, να λείπει, ναι, ο Γιώργος Χαρτάδος, ναι, ναι. Αυτό, μάλιστα, ναι, γιατί για μένα είναι τρομερή αδικία είναι. Μάλιστα. Και τώρα να φτάσουμε, επειδή... ναι. Ναι, τι? Ναι, 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 αυτό, σε ακούμε, και σε ακούμε, ναι. Ναι, και τώρα μείνανε καμιά 15 ώρες, πούλη ώρα για να πάμε μέσα στην Δανία. Έτσι, για Δανία. Έχεις πίεση εδώ και καιρό, ναι. Τι θα γίνει. Άστεγα, αυτά τα είπα από πριν 40 χρόνια. Η Δανία είναι ένα χωριουδάκι είναι. Η φανέλα του ΠΑΟΚ έχει περπατήσει όλη την Ευρώπη. Και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και εκεί μέσα. Λίγο να πιάσουν το 40% να πιάσουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ σε απόδοση. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι μικρή ομαδούλα. Αυτό εδώ θα νικάμε με στην Νάπολη, ρε Κωστή. Έτσι, έτσι, πρέπει έτσι, να δουλεύετε τα... Σας κυμπλάτε. Εδώ πήγαμε στην Νάπολη και μείναμε όρθιοι. Όρθιοι, όρθιοι. Αυτό... Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ποια τι να με πει τώρα αυτή, μην τη λάγει έτσι. Αυτά είναι σερβιτοράκια σε κανένα καφενείο. Μας γεμίζει με ΠΑΟΚ τα πνευμόνια μας. Πλέξουμε. Μας γεμίζει με ΠΑΟΚ την ψυχή, μας γεμίζει με ΠΑΟΚ την ψυχή με αυτά, όχι, που λες. Όχι, έτσι είναι η αλήθεια, ρε. Εγώ αντιπάλους στη ζωή μου δεν φοβήθηκα ποδοσφαιρικούς αντιπάλους, δεν τους φοβήθηκα. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό και τον Γιώργο τους σε λέω να πούμε με την Νάπολη και έτσι και το έδειξε και εδώ μέσα στην Τούμπα. Το έδειξε αυτό που προκλήθηκε και ο μεγάλος ο Μαραντόνα δηλαδή. Να είναι καλά πάνω μας βλέπει, μας ακούει τώρα. Υποκλήθηκε και στον κόσμο, βέβαια, του ΠΑΟ. Υποκλήθηκε. Ενώ γύρισε όλη τη γη, όλα τα μήκη και τα πλάτη των γηπέδων, έμεινε μέσα στην Τούμπα. Γιατί ήταν κάτι ονειρεμένο εκείνο το βράδυ ήταν. Έτσι είναι, αυτά, Μάκη. Είπαμε, έτσι, πρέπει έτσι να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Θα κερδίσουμε με στη Δανία να έχουν ήσυχο οι ΠΑΟΚΣΙΣ. Όσο για τις μεταγραφές τα είπε με τον τρόπο του και τον πρόλογο του ο κύριος Μότος. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιροάνθρωπος είναι. Κωστή, σε έτσι, χαιρετώ. Σε χαιρετούμε και εμείς. Γεια σου, Μάκη. Γεια σου, Μάκης Μανάβης. Εδώ, μαζί μας.